χαίρετε. Τετάρτη νηστείων την Κυριακή, που σημαίνει ότι θα έχουμε διανύσει 4 εβδομάδες από την νηστεία, το οποίο σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν άλλες 3 μέχρι να γιορτάσουμε και φέτος την Ανάσταση του Κυρίου. Βλέπετε μπροστά σας ότι το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι από τους Εβραίους, επιστολή προς Εβραίους. Τελευταία έχουμε όλη αυτή την επιστολή, γιατί όπως σας είπα και άλλη φορά, ο Απόστολος Παύλος έδωσε έμφαση στους χριστιανούς εξ Εβραίων, και σε αυτούς τους στέλνει την επιστολή, γιατί όντως έκαναν μεγάλη υπέρβαση οι άνθρωποι για να ξεφύγουν από την κάστα την εβραϊκή. Ήθελε πάρα πολύ δύναμη ψυχής. Απ' την άλλη όμως ήταν και συγγενείς του Χριστού και έπρεπε να το κάνουν και όπως και έγινε. Εδώ στην επιστολή αυτή, στο κομμάτι που βλέπετε, στο 6ο κεφάλαιο δηλαδή, μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος, μιλάει στους Εβραίους τι κατά συνέπει και σε εμάς, για τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός, οι οποίες έγιναν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να παρέχουν ελπίδα, ενώ συνήθως βλέπετε οι υποσχέσεις των ανθρώπων παρέχουν το αντίθετο, παρόλο που είναι υποσχέσεις. Υπόσχομαι, στο υπόσχομαι και το υπόσχομαι για να μην κρατήσω το λόγο μου στο τέλος. Τι έκανε όμως ο Θεός, θα δούμε εδώ πέρα, το πω λιγάκι πριν το πιάσουμε στίχο-στίχο. Ορκίστηκε, λέει, επειδή δεν είχε κάποιον ανώτερο, ορκίστηκε στον εαυτό του. Αφενός μας φαίνεται παράξενο που ορκίστηκε, αλλά κοιτάξτε, ο όρκος δεν απαγορεύεται όταν δεν είναι μάταιος, όταν είναι πραγματικός, επιτρέπεται. Και έτσι και ο Θεός, για να μας καλύψει ακόμα και από αυτό, ορκίστηκε στον εαυτό του. Για να δούμε λοιπόν πώς το λέει εδώ στο κείμενο. Αδελφοί, το Αβραάμ επαγγελάμενος ο Θεός, γιατί την επαγγελία την έδωσε στον Αβραάμ, έτσι. Ο Αβραάμ είναι ο πατριάρχης του γένους των Εβραίων και κατά εξοχήν και κατά συνέπεια του λαού του Θεού. Οπότε λέει, δίνοντας λέει την επαγγελία στον Αβραάμ, επί, προσέξτε, το επί, πέστε το επειδή εσείς, έτσι. Κατουδενός είχε μίζωνος ο Μώσε, επειδή δεν είχε λέει κάποιον μίζωνα, έτσι, να ορκιστεί, το βλέπετε το ρήμα, έτσι. Ομνίο. Ομνίο είναι το ρήμα. Όμως λέει καθεαυτού. Ορκίστηκε στον εαυτό του. Λέγω, ημίν ευλογών ευλογήσωσε και πληθύνων πληθυνώσε. Το είπε δηλαδή ότι εσύ κάνει αυτό που σου λέω, κάνε το θέλημά μου και εγώ θα σε ευλογήσω και θα σε πληθύνω. Δηλαδή σε άλλη φάση του λέει τα τέκνα σου θα είναι σαν την άμμο της θαλάσσης. Τόσα πολλά. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους εμάς που καμιά φορά λέμε ότι, γενικά το λέμε αυτό που και να είμαστε, σε όποιον τομέα της ζωής, ότι να μείναμε λίγοι, ξέρω εγώ, λίγο στέψαμε, κάναμε, δείξαμε. Αν θέλει, όπως λέει αλλού βέβαια, ο Θεός να έχει ο Αβραάμ τέκνα, θα τα βγάλει από τις πέτρες, λέει. Θα κάνει τις πέτρες παιδιά, για να υπάρχουν άνθρωποι κοντά στον Αβραάμ. Αλλά αφού το υποσχέθηκε, προσέξτε, ημίν ευλογών ευλογήσω, σε αυτό το μόριο το μην τονίζει εδώ τη λέξη, το ρήμα που ακολουθεί μετά από λίγο, και πληθύνων πληθυνώσει. Και ούτω μακροθυμίσας επέτυχε της επαγγελίας. Και επειδή ο Αβραάμ λέει το πίστεψε αυτό και μακροθύμισε, τι σημαίνει αυτό, εκτός από συγχωρώ σε άλλη φάση, το μακροθυμό σημαίνει κάνω υπομονή. Επειδή λοιπόν έκανε υπομονή ο Αβραάμ, τι έκανε, επέτυχε της επαγγελίας. Διότι εχθές κάπου λέγαμε εδώ πέρα, καλή ώρα, ότι ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Προχθές το λέγαμε, θυμάστε έτσι. Και λυπόμασταν για αυτούς που χάνουν τον αγώνα τους σε μια στροφή, ενώ στην επόμενη στροφή είναι το τέρμα. Και καμιά φορά δεν ξέρω αν παρακολουθούσατε αγώνες έτσι και τα λοιπά. Όντως μερικοί χάνανε πριν το τέλος λιγάκι. Ή δεν φτάνανε ποτέ στο τέλος, ενώ είχαν φτάσει 10 μέτρα πριν το τέλος. 100 μέτρα, 50 μέτρα.
Έκανε λοιπόν ο Αβραάμ υπομονή. Γι' αυτό και πέτυχε αυτό που του υποσχέθηκε ο Θεός. Σε άλλη περίπτωση θα το έχανε. Και τώρα πάμε εδώ για τον όρκο, γιατί κοιτάξτε, μέσα στην υπόσχεση του Θεού παίζει μεγάλη σημασία το θέμα του όρκου. Κάποια στιγμή είχε ήταν στην επικαιρότητα αυτό, κάποιες απόψεις έτσι γράφηκαν, το είχαμε γράψει και εμείς στο περιοδικό μας και τα λοιπά, ότι άλλο όρκος ό,τι να είναι και άλλο όρκος που ορκιζόμαστε παραδείγματος χάρη για ένα σοβαρό θέμα, έτσι. Πολύ σοβαρό θέμα. Τι λέει τώρα εδώ. Άνθρωποι μεν γάρ κατά του μίζωνος ομοίουσι. Δηλαδή, ορκίζονται οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, στο Σύνταγμα, στο Έθνος, στον Θεό. Και πάσης αυτής αντιλογίας πέρας, εις βεβαίως είναι όρκος. Είναι αυτό που καμιά φορά πιστεύαμε κι εμείς μέχρι τώρα, ότι άμα ορκιστεί ο άλλος, δεν μπορεί, θα λέει την αλήθεια. Λέει εδώ, πάσης αυτής αντιλογίας πέρας. Δεν υπάρχει αντιλογία, λέει, εφόσον θα ορκιστεί κάποιος. Γιατί ορκίστηκε. Και ορκίζεται, λέει, συνήθως σε κάτι ανώτερο. Ενώ περισσότερον βουλόμενος ο Θεός επιδείξε τις κληρονόμεις της επαγγελίας, το αμετάθετον της βουλής αυτού, προσέξτε. Είπε ο Θεός τώρα, εντάξει, εγώ σας λέω, αλλά επειδή είστε άνθρωποι, θέλω να σας αποδείξω κιόλας αυτό που σας λέω. Επειδή λοιπόν ο Θεός, προσέξτε, περισσότερον βουλόμενος επιδείξε τις κληρονόμεις της επαγγελίας, το αμετάθετον της βουλής αυτού, δηλαδή ήθελε να κάνει μια επίδειξη ο Θεός. Τι επίδειξη? Ότι αυτό το οποίο σας υπόσχομαι δεν θα κουνηθεί από τη θέση του αμετάθετον, προσέξτε, ούτε τόσο. Αλλού λέει ότι δεν θα αλλάξει ο λόγος μου ούτε ένα γιώτα, ούτε μια οξία. Αυτά που είπα, αυτά είναι. Τι έκανε, λέει, εμεσίτευσεν όρκο. Ο Χριστός είναι ο μεσίτης μας, έτσι ονομάζεται, υπό την έννοια ότι φορτώθηκε τις αμαρτίες μας και μπροστά στον Θεό παρουσίασε εμάς καθαρούς. Εδώ τώρα, εμεσίτευσεν όρκο, χρησιμοποίησε τον όρκο λοιπόν για την υπόσχεσή του, ίνα δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων ενείς αδύνατον ψεύσαστε Θεόν, σαν να λέγαμε ότι κατοχυρώσαμε το δικαίωμα εμείς, εφόσον δηλαδή κάναμε χρήση της εντολής αυτής που έλεγε ο Θεός στον Αβραάμ, κοίταξε να δεις, θα κάνεις αυτό για να φτάσεις στη γη της επαγγελίας. Θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Πώς λέει σε εμάς, θα νηστέψεις τώρα, γιατί ο Αδάμ δεν νήστεψε και έχασε τον παράδεισο. Για να τον κερδίσεις θα νηστέψεις. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι ψεύτικο. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, προσέξτε, για να μην αποδειχθεί ο Θεός ψεύτης, δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, ποια είναι τα δύο πράγματα, ο εαυτός του και ο όρκος, έτσι. Παρόλο δηλαδή που δεν είχε ανάγκη και δεν είχε και κάποιον ανώτερο ο Θεός, προσέξει να ορκιστεί, σε ποιον ορκιστεί, αφού ήταν ο Θεός. Τα έκανε και τα δύο. Και ορκίστηκε και έβαλε και τον εαυτό του, θα λέγαμε μετά, θυμάστε η επαγγελία ποια ήταν, έτσι, στο ανθρώπινο γένος. Θα στείλω, λέει, τον γιο μου, ώστε να βουργέστε, είπε στον Αδάμ και στην Εύα, που θα σας ελευθερώσει. Κάτι το οποίο το βλέπουμε, γιατί είναι μετάθετο, όπως λέει εδώ, τόσα χρόνια ισχύει. Δηλαδή, αν υπομείνεις μέχρι το τέλος, θα σωθείς, πας στον παράδεισο. Πού το ξέρουμε αυτό, πού το καταλαβαίνουμε? Πήγε κανείς από εκεί και γύρισε? Αυτό το λένε όμως οι άσχετοι. Φυσικά και πήγε και γύρισε. Φυσικά κάθε μέρα έχουμε έναν ο οποίος πήγε και γύρισε. Αλλά έχουμε και τους Αγίους μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Απόστολο Παύλο, οι οποίοι πήγαν και γύρισαν. Όντως. Τέλος πάντων, επειδή λοιπόν συμβαίνουν τα δύο πράγματα αυτά, ότι από τη μια έχουμε τον Θεό και από την άλλη έχουμε τον Θεό που ορκίστηκε κιόλας, τι έχουμε? Ισχυρά παράκληση. Η παράκληση, το έχουμε εξηγήσει, όσοι δεν το θυμάστε, δεν είναι η ιερά παράκληση της Παναγίας, η ακολουθία δηλαδή, αλλά τι είναι η παράκληση? Η παρηγοριά. Έχουμε λοιπόν ισχυρή παρηγοριά, οι καταφυγόντες. Ποιοι είναι οι καταφυγόντες? Εμείς είμαστε, αλλά
Να, επειδή τώρα γίνεται και πόλεμος, οι καταφυγόντες ποιοι είναι. Μπράβο. Αυτοί που είναι δηλαδή τι, πιο σίγουροι. Οι καταφυγόντες κρατήσε τις προκειμένες ελπίδες. Όσοι με λίγα λόγια, πολύ απλά, πίστεψαν. Εσάς δεν ξέρω να σας φαίνεται εύκολο το να πιστέψεις. Έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο. Και αν ο Θεός σας χάρισε αυτό το δώρο, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο για κάποιους άλλους να πιστέψουν. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι. Στην πλειονότητα. Εμείς γιατί πιστεύουμε. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός υποσχέθηκε και όχι μόνο υποσχέθηκε, ορκίστηκε κιόλας στον εαυτό του, στον Αβραάμ και τον είπε ότι κοίταξε να δεις, μη στεναχωριέσαι, κάνει αυτό που σου λέω και εγώ θα στείλω τον Υιό μου για να έχετε ελπίδα. Η ελπίδα μας τι είναι, εμείς τώρα, προσέξτε τώρα πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εμείς το είδαμε και στην πράξη. Είμαστε δύο φορές κατοχυρωμένοι. Τότε ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ χωρίς να υπάρχει τίποτα. Εμείς τον είδαμε που ήρθε, την υπόσχεση την είδαμε. Ήρθε, είναι ο Χριστός. Άρα είμαστε κλειδωμένοι και από δύο μεριές. Δεν μπορώ να πω εμείς ότι δεν πιστεύω τώρα πλέον. Να μην πιστέψεις τι. Πρέπει να είσαι πολύ μπουταλάς για να μην πιστέψεις. Πρέπει να είσαι πολύ κολλημένος στην ύλη για να μην πιστέψεις. Και πρέπει να είσαι και πολύ άσχετος, να μην έχεις διαβάσει τίποτα, γιατί εδώ εμείς, εκτός από την... Δηλαδή τώρα αυτά τα λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους. Σαν να τους λέει, κοιτάξτε, μην πιστεύετε μόνο σε αυτά που έλεγε η Παλαιά Διαθήκη. Ήρθε ο Χριστός. Αυτό που μας υποσχέθηκε ο Θεός, να το, το βλέπουμε μπροστά μας. Εμείς το βλέπουμε εδώ και 2000 χρόνια, ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων, έτσι, την οποία ως άγκυραν έχουμε της ψυχής. Δηλαδή, η ψυχή μας είναι σίγουρη, γιατί η άγκυρα τι κάνει στο καράβι, το σταθεροποιεί. Κάπου έτσι, το κρατάει, δεν φεύγει. Ασφαλείται και βεβαία, άγκυρα έχουμε και εισερχομένη εις το εσώτερο του καταπετάσματος, θα σας πω τώρα αυτό τι είναι, όπου πρόδρομος υπερ ημών εισήλθεν Ιησούς κατά την τάξην Μελχισεδέκ, γενόμενος των αιώνων αρχιερεύς. Έχουμε πει ξανά την αρχιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν από τον πρώτο ιερέα που ήταν ο Μελχισεδέκ, ο πρώτος αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης, προσέξτε έτσι, της συναγωγής δηλαδή, αλλά μετά ήρθε ο Χριστός, ο οποίος από εκείνον τώρα οι ιερείς έχουμε την ιεροσύνη τη δική του δηλαδή, έτσι, η οποία ποια ήταν η θυσία που έκανε για μας, έτσι. Τι είναι λοιπόν η ιεροσύνη, η θυσία που κάνει ο ιερέας του Χριστού κάθε λειτουργία για να σωθούμε εμείς, έτσι. Είναι μαθηματικά, πνευματικά αυτά, βλέπετε, ένα, ένα, ένα. Λοιπόν, τονίζει λοιπόν εδώ στην τελευταία φράση ότι εμείς έχουμε άγκυρα, ασφαλή, βεβαία, γιατί. Γιατί όλη αυτή τη γάζη, τα λέγαμε, να το πω έτσι, είναι αυτό που σας έλεγε και άλλη φορά, μπορεί να έχετε τη γνώση όλου του κόσμου περί των πνευματικών, αν δεν έχετε όμως μυστηριακή ζωή, θα χαθεί αυτό σιγά σιγά. Άρα εδώ τι λέει τώρα, έχουμε λέει και ασφαλή και βέβαια άγκυρα, η οποία όμως εισερχομένη στο εσώτερο του καταπετάσματος, έτσι, όπου πρόδρομος υπερ ημών εισήλθεν Ιησούς, γίνεται πλέον μυστήριο, γίνεται πλέον η βεβαίωση, δεν έρχεται από τη γνώση μόνο, αλλά έρχεται και από τη φώτιση, θα λέγαμε τώρα εμείς. Άρα εμείς είμαστε και φωτισμένοι και γνώστες και εκλεγμένοι, προσέξτε τώρα, και διαλεγμένοι δηλαδή, προσέξτε, και ο Θεός μας υποσχέθηκε και όχι μόνο μας υποσχέθηκε, μας ορκίστηκε κιόλας, δηλαδή πόσα πράγματα ακόμα θέλουμε για να βεβαιωθούμε. Ενώ τις περισσότερες φορές, προσέξτε, ενεργούμε στη ζωή μας από μία βεβαίωση πάρα πολύ πιο απλή. Να σας πω, πάει ένας στο γιατρό και του λέει αυτό θα κάνεις και το κάνει. Λέει γιατρός είναι. Σοπ. Τόσο πολύ εύπιστος, τόσο πολύ... πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και όσον αφορά το Θεό πρέπει να έχουμε 5 αποδείξεις τις οποίες σας περιέγραψε εδώ που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους για να πιστέψουμε. Και όρκο και τον ίδιο και το μυστήριο και τη γνώση και όλα. Βλέπετε πόσο επιπόλοι πρέπει να είμαστε δηλαδή. Και γι' αυτό και άλλες φορές σας λέω μην πιστεύετε
Δεν το λέω εγώ, το Ευαγγέλιο το λέει πάλι. Μη παντή πνεύματι πιστεύετε. Δεν πάει να φαίνεται ο άλλος ειδικός. Πρέπει να τον ψάξεις πρώτα για να δεις άμα είναι ειδικός. Αλλά επειδή το είπε στην αρχή, επειδή οι άνθρωποι θέλουν αποδείξεις, ας πούμε, γι' αυτό και ο Χριστός έβαλε και τον εαυτό του, έβαλε και τον όρκο, τον οποίο παραλαμβάνω για κάποιους που ήρθαν τώρα, ότι επιτρέπεται όρκος, εφόσον είναι όμως για ζήτημα ζωής και θανάτου, έτσι. Παραδείγματος χάρη, ορκίζομαι να υπηρετώ την πατρίδα μου, λέει ο στρατιώτης. Είναι τυχαίος όρκος να πεις απαγορεύεται να ορκιστείς. Ή λέει ο άλλος, ορκίζομαι τι. Ξέρω εγώ στο Ευαγγέλιο παραδείγματος χάρη, αλλά γιατί. Για ζήτημα ζωής και θανάτου. Όχι γιατί η γειτόνισσα έκλεψε δύο κότες από την αυλή μου. Καταλάβετε. Να ορκιστώ όταν πρόκειται για μια ζωή. Όταν πρόκειται για ένα θέμα εθνικό, θέμα πίστεως, θέμα κτλ. Ναι. Αλλά όχι έτσι. Γι' αυτό και λέει η εντολή η παλαιά, μη ομώσε, πώς λέει, πώς το λέει, επί Ματαίω, έτσι. Μη χρησιμοποιήσεις το όνομα του Θεού σου επί Ματαίω. Α, με το παραμικρό, μα την Παναγία, μα το Χριστό, είναι η κατάσταση αυτή. Καταλαβαίνεις ότι άλλος λέει ψέματα μετά. Γιατί λέει συνέχεια, μα το Χριστό, μα την Παναγία. Δεν λέγονται αυτά. Είναι αυτό το ψυχολογικό που μερικοί χρησιμοποιούν και λένε στον άλλον, πίστεψέ με, τέσσερις φορές σε κάθε πρόταση λένε αλήθεια σου λέω, και τι τα λένε αυτά, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι μικρή η πίστη τους, η εμπιστοσύνη που θα τους δείξουν οι άλλοι. Δεν έχουμε καρέκλες στο δεκούν οι καρέκλες μας. Οι άλλες πού είναι. Α, να τις φέρουμε. Λοιπόν, εδώ. Ναι, έχει κάτι από το σώμα, ναι. Πίσω από την βέχεια. Καλά, στην επόμενη. Λοιπόν, πάμε στο Ευαγγέλιο τώρα. Έτσι. Έχει τώρα χαρτάκια. Δώσε κανένα χαρτάκι από εκεί. Στο Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε πρώτα, Θεός, να είμαστε γύρω την Κυριακή, έχουμε το θαύμα που έκανε ο Χριστός στο παιδί εκείνο που ήταν δαιμονισμένο, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε δει δαιμονισμένο ή όχι, από αυτούς που είναι γνωστοί, γιατί ξέρετε υπάρχουν δαιμονισμένοι που δεν είναι γνωστοί ποτέ. Υπάρχουν πνεύματα άλλα και κουφά που δεν ακούγονται, που δεν φαίνονται. Και φυσικά η ευρεία ενία, δαιμονισμένος είναι και αυτός που είναι σκλαβωμένος σε ένα πάθος, σε ένα δαιμόνιο δηλαδή. Τέλος πάντων, να το πούμε μέσα από το κείμενο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 9 κεφάλαιο, 17-31, το καιρό εκείνο λοιπόν, άνθρωπός της προσήλθε το Ιησού λέγον, διδάσκαλε, είναι εγκα των ιών μου προσέ, εκ του ρήματος φέρω, έτσι, το ίνεγκα είναι, πώς το λέμε, αόριστος, έχοντα πνεύμα άλλων, να αυτό που σας είπα. Αλλά και όπου λέει αν αυτόν καταλάβει, το καταλάβει, εμείς το χρησιμοποιούμε, ξέρετε, μεταφορικά, ας πούμε, με κατάλαβες, σε έχω καταλάβει, η κυριολεκτική σημασία του ρήματος ποια είναι. Καταλαμβάνω κάποιον σημαίνει ότι τον κατέχω, έτσι. Γι' αυτό λέει ο άλλος, με κατάλαβες, δηλαδή με έχεις ενσωματώσει ολόκληρον, με έχεις, ας πούμε, κλείσει μέσα στην αγκαλιά σου, με έχεις πάρει δικό σου, σε αυτά που σου λέω. Η κριτική λένε, το κατέχεις. Το κατέχεις, έτσι. Το έχεις δικό σου δηλαδή. Άρα λοιπόν, ήρθε η ευκαιρία να πούμε ότι το ρήμα καταλαμβάνω, το χρησιμοποιούμε μεταφορικά εμείς. Η κυριολεκτική σημασία είναι τι είναι αυτή που βλέπουμε εδώ. Όπου λέει τον βρίσκει και τον καταλάβει, τι κάνει, ρίσει αυτόν. Πώς το λέμε σήμερα το ρίσει. Άντε, το ίδιο πράγμα είναι, πες το. Το ρίχνει. Το ρίχνει, αυτό είναι. Και αφρίζει, το χρησιμοποιούμε και σήμερα, και τρίζει τους οδόντας
το χρησιμοποιούμε και σήμερα, και εξηραίνεται, δεν το χρησιμοποιούμε σήμερα. Τι είναι εξηραίνεται? Όπως το καταλαβαίνετε. Κοκαλώνει. Ξέρος. Κοκαλώνει. Τελείωσε. Ξεραίνεται. Και αλλού ο ξηρός ποιος είναι? Ο ξηρός. Στο Ευαγγέλιο. Είναι ο. Αλλού πηγαίνα στον Χριστό, εξηραμένοι έχουν τη χείρα μου. Ο κουλός. Γιατί το χέρι του είναι ακίνητο, είναι ξέρω. Δεν λειτουργεί. Φανταστείτε σαν ένα δέντρο να είμαστε και ένα κλαδί να είναι έτσι. Να μην βγάζει ούτε λουλουδάκι ούτε τίποτα. Και είπα τις μαθητές σου, είναι αυτό εκβάλωσιν και ούκ ίσχυσαν. Λέει, πήγα πρώτα στους μαθητές σου. Αλλά ούκ ίσχυσαν, δεν μπόρεσαν να το βγάλουν. Δεν είχαν τη δύναμη. Ισχύω, ε. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, μάλλον αποκριθείς αυτής, λέγει, ο γενναία άπιστος. Ε. Αυτό τώρα έχει δύο έννοιες. Γιατί τους είπε άπιστος? Πρώτον, ενδεχομένως γιατί πήγα στους μαθητές και δεν έγινε δουλειά. Αλλά και δεύτερον, αδερφοί μου, γιατί τον είχαν ζαλίσει οι Εβραίοι, τον Χριστό, το συνέχεια να πηγαίνουν να τους κάνει καλά. Και βέβαια μετά. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται έτσι. Πάει κατά στο Χριστό κάποιο, πολύ ωραία, με ένα κίνητρο α, παραδείγματος χάρη, να γίνω καλά ψυχολογικά. Ωραία. Έγινες καλά ψυχολογικά. Μετά φεύγω, λέει. Πάω καλά να γίνω σωματικά. Έτσι ξεκίνησα να βρω τον Χριστό. Είχα ένα πρόβλημα υγείας και πήγα, ας πούμε, και ναι. Μετά δεν πρέπει να κάνεις κάτι ακόμα. Ή ξέρω εγώ πήγα στον Χριστό γιατί βρήκα παρέα, ας πούμε, εκεί πέρα και καθόμαστε μαζί. Ωραία. Σαν αρχή καλό είναι, είναι κίνητρο. Μετά δεν έπρεπε να κάνεις και κάτι άλλο. Άρα βλέπετε λοιπόν, κάποια στιγμή ο Χριστός εδώ αγαναχτεί και λέει, ο γενναία άπιστος, έως πότε προς ημάς έσομαι. Ως πότε θα είμαι λέει, μαζί σας, τέτοιοι που είστε, ας πούμε. Προς ημάς έσομαι. Και ακόμα και το έρχομαι βάλτε εσείς μέσα. Μπορεί να είναι εκ του ρήματος ήμι, που είναι έρχομαι. Τέλος πάντων. Έως πότε ανέξομαι ημών, λέει. Ε? Το ανέξομαι, κάντε το εσείς, ανέχομαι. Ναι. Και τέλος πάντων, αφού τους τα είπε, λέει μετά, φέρετε αυτόν πρόσμε. Γιατί παρόλο που τους Εβραίους τους μάλωσε, το παιδάκι δεν έφυγε τίποτα, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και είναι εγκαν αυτόν προς αυτόν. Αυτό το ρήμα το συναντάμε πάρα πολύ στην Αγία Γραφή, είναι εκ του ρήματος φέρω, έτσι, να το θυμάστε. Φέρω έφερον, ίσο είναι εγκα, ο αόριστος. Έφερα δηλαδή. Έτσι. Και είναι εγκαν αυτόν προς αυτόν. Και ειδών αυτόν το πνεύμα, ευθύς συνεσπάραξεν αυτόν. Μόλις το πνεύμα που είχε μέσα ο δαίμονας είδε τον Χριστό, άρχισε να τρελαίνεται. Και ποιος την πλήρωνε? Ο μικρός. Συνεσπάραξεν αυτόν, λέει. Και πεσών επί της γης εκυλίετο αφρίζον. Γνωστά ρήματα, και το εκυλίετο φαντάζομαι και το αφρίζον, έτσι. Έκανε κολοτούμπες και άφριζε. Και επιρώτησεν τον πατέρα αυτού, ο Χριστός, πόσους καιρός εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό, πόσο καιρό λέει το παιδί είναι έτσι, και απαντάει εκείνος, ο δε είπεν, εκπαιδιώθεν. Από παιδί είναι έτσι λέει. Και πολλάκις, και το πολλάκις νομίζω κατανοητό έτσι, και εις πύρα αυτόν έβαλεν και εις ύδατα, ή να απολύσει αυτόν. Τον έριξε λέει το δαιμόνιο και στη φωτιά, και στο νερό για να το σκοτώσει. Αλλά ή τη δίνει, βοήθησον ημίν σπλαχνιστής εφημάς. Δίνει, εκ του ρήματος δύναμε πάλι, έτσι, ένας τύπος του αορίστου και παρά τι είναι αυτό, του ενεστώτα τι είναι. Βοήθησον ημίν, λέει, σπλαχνιστής εφημάς. Αν μπορείς, λέει, προσέξτε αυτή το γουδί το γουδο χέρι και το κόπανο στο χέρι. Προηγουμένως είπε γενναία άπιστος και αυτός λέει, αν μπορείς λέει, βοήθησε μας. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ό,τι και να πεις. Τους είπε προηγουμένως, παρόν ήταν, γενναία άπιστος και διαστραμμένη. Και αυτοί αντί να πούνε, ναι Χριστέ μου, δίκιο έχεις,
δεν πιστεύουμε, συνεχίζουν και λένε, ή τι δίνει, αν μπορείς λέει, πως λέει ο άλλος, ό,τι προαιρείστε που λέμε σήμερα, α, ό,τι μπορείς κάνει, βοήθησον ημείς πλαχνησίς μας. Ναι, να το πεις ένα άνθρωπο αυτόν, ό,τι μπορείς κάνει. Αλλά στο Χριστό, βλέπετε, μέχρι τελευταία στιγμή άπιστοι οι Εβραίοι, εκεί. Και Εβραίος είναι όποιος μιμείται αυτή την απιστία, μέχρι και από εμάς. Δεν έχει σημασία που εμείς 2000 χρόνια φάγαμε το Ευαγγέλιο με το κουτάλι και ήπιαμε τόνους ολόκληρους θείας κοινωνίας. Και δεν πήραμε χαμπάρι. Έτσι. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό. Το «Ή δίνα σε πιστέψε, πάντα δυνατά το πιστεύουν». Λέει, κοίταξε να δεις, λέει, αυτό που είναι προηγουμένως ο Γιώργος για το θαύμα. Δεν είναι, λέει, τι μπορεί να κάνω εγώ. Εγώ μπορώ να τα κάνω όλα. Είναι το δικό σου, προσέξτε. Όχι εγώ ανδύναμη, εσύ ανδύνασε, λέει, πιστέψε, αν μπορείς εσύ να πιστέψεις, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Όποιος πιστεύει μπορεί να τα κάνει όλα. Το βάζει λοιπόν στη θέση και πρέπει να είναι και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδίου έλεγε «Πιστεύω, βοήθη μου την απιστία». Και έβγαλε λέει κραυγή ο πατέρας του, ήρθε στα καλά του και είπε «Εντάξει, με αυτά που μου λες πιστεύω λοιπόν». Στην ουσία ήθελε ο Θεός ως προϋπόθεση του θαύματος την πίστη. Όχι το θαύμα ως προϋπόθεση της πίστεως, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, αν, δεν ξέρω βέβαια, ποτέ δεν άφησε ο Χριστός έτσι άνθρωπο παραπονεμένο, αλλά ενδεχομένως αν έβλεπε ότι ο έλεγε ο πατέρας, καλά μου λέει, εντάξει, ό,τι μπορείς κάνει, μπορεί και να μην το κάνει. Mm. Αλλά τον είπε πιστεύω και κράξας κιόλας, προσέξτε, έβγαλε κραυγή δηλαδή, σαν να λέγει πιστεύω, βοήθημη την απιστία. Και αυτό είναι και μια εξομολόγηση. Βλέπετε, είναι αυτό που σας ζήτησα να κάνετε χθες, να λέτε στον εαυτό σας την αλήθεια. Να πείτε παραδείγματος χάρη, όχι με το ζόρι, αν δεν πιστεύω, να πεις δεν πιστεύω. Να το πεις τον εαυτό σου, μην το λες, έλα μωρέ, εγώ δεν πιστεύω. Ναι. Και όχι μόνο, η ισορροπία δηλαδή πνευματική λέει ότι να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Είναι πολύ έτσι ευαίσθητοι, που αντί να έρθουν να σου πούνε ότι έκαναν λογισμό, ξέρω εγώ, δολοφονίας, σε λένε πάτε σκότωσα. Πω, λες εσύ, ποιος σκότωσε αυτός, με πιστόλι του σκότωσε, με καραμπίνα πώς το σκότωσε. Καταλάβατε, ούτε αυτό να πεις, ούτε εκείνο, να πεις αυτό που είναι όμως, αλλά αυτό να το πεις. Αυτό έκανε εδώ ο πατέρας, είπε, κοίταξε, Θεέ μου, όντως είμαι ολιγόπιστος, είμαι άπιστος, δεν. Τέλος πάντων, ειδών ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, με τα πολλά όμως άρχισε ο κόσμος να τρέχει κατά εκεί, να μαζεύονται πολλοί. Και επειδή δεν ήθελε ας πούμε να γίνει μεγάλη φασαρία, γιατί σας είπα και κάποια άλλη στιγμή ότι κάποια στιγμή στην αρχή ο Χριστός κρυβόταν, έλεγε τους μαθητές μην τα λέτε αυτά, αφήστε, δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Τέλος πάντων επιτίμησε το πνεύμα και το ακαθάρτο, στην ουσία τον τιμώρησε δηλαδή, τον διάβολο που ταλαιπωρούσε τόσο πολύ καιρό το παιδί, λέγον αυτό, το πνεύμα το άλλων και κοφών, εγώ επιτάσω σύ, έτσι, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθεις εις αυτόν. Είναι καθοριστικός ο λόγος, γιατί ο Χριστός εκτός του ότι βγάζει το δαιμόνιο, τον απαγορεύει να ξαναπάει πάλι σε αυτό το παιδί, έτσι. Επιτάσω και επιτιμώ τα ρήματα. Το επιτάσω το ξέρετε ίσως πιο πολύ από τον πόλεμο, που κατά τη διάρκεια του επιτάσσονται, επιτάσσεται η ιδιωτική περιουσία των πολιτών υπέρ του έθνους, έτσι. Και κράξας και πολλά σπαράξας εξήλθεν. Σπαράζω και αυτό το ξέρετε, έτσι. Στην ουσία τίναξε ας πούμε τα πάντα, γι' αυτό και μετά ο άνθρωπος τι λέει, εγένετο ο συν νεκρός, ώστε τους πολλούς λέγει ότι απέθανε. Δηλαδή πλέον ας πούμε το αφού έφυγε το δαιμόνιο ηρέμησε τόσο πολύ άνθρωπος που έπεσε και από την ταραχή και από την συγκίνηση έπεθε σαν πεθαμένος. Ο δε Ιησούς κρατήσας της χειρός αυτού ήγερεν αυτόν εκ του Αιγύρω έτσι και ανέστη. Τον πήρε από το χεράκι και το σήκωσε ψηλά.
Και εισελθόντος αυτού εις οίκον, οι μαθητέ αυτού κατηδίαν επιρώτων αυτών. Μετά λοιπόν το θαύμα μπήκε μέσα στο σπίτι ο Χριστός, έτσι. Και άλλοι κοιτούσαν, ας πούμε, βλέπαν το παιδί, αν ηρέμησε, πώς έκανε, τι έκανε. Οι μαθητές όμως, επειδή τους την είπε νωρίτερα ο μπαμπάς του παιδιού, ότι πήγα στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, πάνε παίρνουν κρυφά τον Χριστό και του λένε, προσέξτε τώρα, κατηδίαν, έτσι, το βλέπετε το κατηδίαν, το ξέρουμε και το χρησιμοποιούμε ενδεχομένως και καμιά φορά κι εμείς, επιρώτων αυτών, ότι εμείς που κινδυνήθημεν εκβαλήν αυτό. Εμείς λέγει, γιατί δεν μπορείς να το βγάλουμε αυτό το δαιμόνι. Σαν να λένε, άλλη φορά το κάναμε, τώρα γιατί δεν μπορέσουμε να το κάνουμε. Γιατί σας έλεγα και χθες, οι μαθητές κάνανε θαύματα στο όνομα του Χριστού και μάλιστα κάποια στιγμή τους έστελνε όταν είχαν ηρεμήσει τα πράγματα κάθε απόγευμα και πηγαίναν δυο-δυο και κάνανε θαύματα. Τούτο το γένος σου απαντάει και είπεν αυτής, τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθήν η μία προσευχή και νηστεία πρέπει να λέει εδώ. Ε? Γιατί μας λείπει αυτό εδώ. Για να δω λίγο το κείμενο, Μάρκου 9, 17, 31. Πρέπει να λέει και νηστεία. Μάρκου 9, 17. Ναι. Προσευχή και νηστεία, έτσι, λείπει το νηστεία εδώ από το κείμενο. Σαν να μας λέει ο Χριστός, γι' αυτό και τα βάζει φυσικά η Εκκλησία μας αυτά τα Ευαγγέλια αυτή την περίοδο, ότι τα δαιμόνια βγαίνουν πώς, προσευχή και νηστεία. Και λέει ο άλλος τώρα, γιατί να κάνω προσευχή, γιατί να κάνω νηστεία, ένα γιατί να κάνεις, βλέπεις γιατί κάνεις. Για να βγουν τα δαιμόνια. Γιατί λέει δαιμονισμένος είμαι. Φυσικά, άμα υπηρετείς ένα πάθος, ένα δαιμόνιο είναι και αυτό. Έτσι. Το οποίο μπορεί να είναι, όπως λέω χαρακτηριστικά κάποια φορά, ένα γλυφιτζούρι. Αν όμως πρέπει να φας 20 γλυφιτζούρι την ημέρα, τότε είσαι δαιμονισμένος. Μα πώς είμαι δαιμονισμένος. Δεν αφρίζω, δεν χτυπιέμαι, δεν κάνω. Εκεί ποιος είπε ότι αυτό είναι δαιμόνιο. Φυσικά εμείς λυπόμαστε το νέο το σημερινό που χτυπιόταν και έκανε. Έτσι, σίγουρα. Και αν το βλέπουμε μπροστά μας, θα ήταν αποκρουστικό το θέμα. Αλλά πολλές φορές κοιτάζοντας ένα στον άλλον βλέπουμε πολλά δαιμόνια μέσα. Έτσι. Τέλος πάντων, κακοί εξελθόντες παρεπορεύοντο διά της Γαλιλαίας, τη βλέπουμε τη Γαλιλαία. Έτσι. Εκείνο το κίτρινο μέσα. Και ουκ ήθελεν εινατής γνώ. Εδώ εξηγείται αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Δεν ήθελε ο Χριστός σε αυτή τη φάση να ξέρει κανείς ότι έκανε θαύμα στην Καπερναούμ που ήταν. Όχι, δεν λέει. Τέλος πάντων και λέει εδώ, παρεπορεύονται δια της Γαλιλαίας, έτσι, χωρίς να θέλουν να ξέρει κανείς τίποτα. Και εκείνος εδίδασκε γάρ τους μαθητάς αυτού και έλεγε αυτής, μην ενθουσιάζεται από αυτά που βλέπετε. Ότι ας πούμε τώρα έχω μια εξουσία και κάνω θαύματα και ο κόσμος τρέχει από πίσω και πιστεύει και είμαστε πολλοί, θα λέγαμε τώρα, μπόλικοι, να φάνε και κότες, γιατί λέει κάποια στιγμή θα μείνουμε λίγοι, για να μην πω θα μείνω μόνος μου. Και πώς το λέει αυτό, και έλεγε αυτής, ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται εις χείρας ανθρώπων, το Υιός του ανθρώπου, υπενθυμίζω, είναι αγαπημένη φράση του Χριστού μας, έτσι. Δεν έλεγε ο Υιός του Θεού, έλεγε ο Υιός του ανθρώπου εννοώντας τη μάνα του, έτσι. Ο Υιός του ανθρώπου. Παραδίδονται εις χείρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν. Το ρήμα αποκτήνω, τι σημαίνει. Σκοτώνω. Όχι γίνομαι κτήνος, αποκτήνω. Και αποκτανθείς και αφού το σκοτώσουν μετά τρεις ημέρες αναστήσεται. Μην ενθουσιάζεστε, λέει. Μην λέτε εδώ και εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην σας επηρεάζει το πλήθος. Α, είχε 5.000 κόσμο από κάτω. Όταν μοίραζε ψωμιά και ψάρια.
συν 5.000 οι άντρες, συν οι γυναίκες, συν τα παιδιά, 25.000. Αλλά ήταν για φαΐ. Μην ενθουσιάζεται τώρα λίγο. Όταν έρθει η ώρα της Σταύρωσης, θυμάστε έτσι. Ήταν μαζί του η Παναγία και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Αυτή. Οι δε μάγκες, όπως λέει είναι φράση του Γέροντα Παΐσιου αυτή, είχαν πάει οι Απόστολοι οι μάγκες στο Ιππερό και είχαν κλείσει και είχαν βάλει και το σύντεο πίσω λέει. Γιατί ήταν άντρακλες πολύ έτσι και φοβόντουσαν τους Ιουδαίους. Δια το φόβο των Ιουδαίων, το θυμάστε έτσι. Να μην τους βρουν και τους κάνουν τιμούρια από κρέας. Και τι ωραία εξηγούνται όλα και το καθενός μας η προσωπική πορεία κοντά στον Θεό. Έτσι βλέπετε. Και να χαίρεστε λοιπόν αν υποψιαστείτε, σύμφωνα με αυτά που εξετάζουμε, ότι κατά μισό της εκατό κάνουμε κι εμείς μία αναλογική μίμηση της κατάστασης αυτής που περιγράφεται στα Ευαγγέλια. Έτσι. Θα πρέπει να είστε πολύ χαρούμενοι, αν και εφόσον βαδίζουμε έτσι, όπως λέει εδώ μέσα. Έτσι. Και φυσικά από το θαύμα αυτό που αφενός η οικογένεια αυτή έζησε καλά και εμείς καλύτερα, κρατάμε τι? Ότι δεν είναι το θαύμα για την πίστη, η πίστη κάνει τα θαύματα. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν είναι το θαύμα για να το κάνουμε ρεκλάμα, διαφήμιση, αλλά είναι για μας. Και δεν σημαίνει ότι επειδή κάποια στιγμή αυτό θα το περάσουμε, ξέρετε, και σε άλλη φάση. Θα έρθει μια εποχή που ο χριστιανισμός θα είναι της μόδας. Θα σε πιάνω στον δρόμο, φτάνει και θα σε λένε πού είναι καμιά εκκλησία που να εξομολογηθήσει, πηγαίνεις. Τι είναι ο Σταυρός, τι είναι ο Χριστός, τα νέα παιδιά που πλέον θα έχουν ξεχάσει και τα ονόματά τους και θα υπάρχει μια άνθηση, λέει η προφητεία. Αλλά αυτό πάλι δεν σημαίνει τίποτα. Στο κούρεμα, λίγοι θα πάνε να κουρευτούν. Καταλάβετε. Στο ξύρισμα, που θα γίνει στο τέλος, λίγοι θα είναι για να ξυριστούν. Οι περισσότεροι θα έχουν χαθεί, όπως πήγαν έτσι ενθουσιωδώς και για γέμισμα εκεί πέρα σε αυτή την κατάσταση, έτσι εύκολα θα εξαφανιστούν κιόλας. Έτσι, αυτό μας λέει σήμερα εδώ. Δεν ενθουσιάζεται, λέει, με τα θαύματα και με αυτά και... Δηλαδή, στην ουσία, να ζείτε αυτό που ζείτε, να το χαίρεστε και από εκεί πέρα ο κόσμος έτσι είναι. Πάλι επιστρέψαν οι μαθητές στον Χριστό, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Αλλά φανταστείτε τώρα εσείς, παρακολουθώντας την κατάσταση αυτή, να βλέπετε τον Χριστό μόνο στο Σταυρό. Χωρίς να ξέρετε τη συνέχεια. Και να λέτε, κοίταξε, σε τόσο λίγο καιρό θα λέγαμε ήρθαν τα πάνω κάτω. Εκεί είναι μια κρίση που θα περάσει ο καθένας ενδεχομένως. Αλλά μετά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος συνήλθαν οι Απόστολοι, στην πρώτη εκκλησία ήταν μαζεμένοι 3.000 άνθρωποι, που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες και ήταν μια χαρά μεγάλη κλπ. Και τους τρεις πρώτους αιώνες είχαμε μόνο 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Μόνο μάρτυρες, 11 εκατομμύρια. Φανταστείτε πόσο μεγάλη ήταν η Εκκλησία. Γεροί να είστε, να φτάσουμε και στην Τέταρτη Κυριακή της νηστείας που είναι και του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, έτσι, του Σιναήτη που διαβάζουμε την κλίμακά του. Και με ιερές σκέψεις και εθιμήσεις να περνάμε τη ζωή μας, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Ένα φαγητό, όσο και καλό να είναι, άμα δεν έχει αλατάκι, είναι άχρηστο. Η ζωή μας, άμα δεν έχει Χριστό, δεν πάει να είναι σούπερ ζωή. Δεν έχει κανένα νόημα. Αν είναι μόνο για αυτό ή για αυτό. Αυτά. Ερωτήσεις.